Πριν πάμε Γερμανία, πάμε στην Βόνη. Πάμε να βρούμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου στην Deutsche Welle, διότι οι Γερμανοί τι κηρύσουν. Το τέλος της πανδημίας, στις 25 Νοεμβρίου. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Κάπως έτσι, καλημέρα. Όχι ακριβώς το τέλος, αλλά σίγουρα είμαστε πιο κοντά στο τέλος, διότι χθες το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Γιεν Σπαν ανακοίνωσε ότι πρότεινε να μην παραταθεί μετά τις 25 Νοεμβρίου η κατάσταση πανδημίας έκτακτης εθνικής εμβέλειας και έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί τον Μάρτιο του 2020. Ανανεωνόταν κάθε τόσο για μερικούς μήνες και ουσιαστικά ήταν η βάση, η νομική βάση για να μπορεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να επιβάλλει έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Τελευταία ανανέωση έγινε μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Ο Γιεν Σπαν κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για μία ακόμη παράταση. Όλα αυτά μετά από διαβουλεύσεις χθες το βράδυ με τους Υπουργούς Υγείας των Ομόσπονδων Κρατηδίων, όπου εξέτασαν αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί, σε κάθε περιφέρεια της Γερμανίας. Καλημέρα, κρίνουν, Γιάννη. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, ότι ο κίνδυνος είναι πλέον διαχειρίσιμος. Διαχειρίσιμος και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαχειρίσιμος και σε ατομικό επίπεδο, γιατί ο κίνδυνος αφορά πλέον κυρίως τους ανεμβολίαστους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα σε μια μέρα θα σταματήσουν και όλα τα προληπτικά μέτρα. Όλα δείχνουν ότι και μετά τον Νοέμβριο θα συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα, για παράδειγμα σε κλειστούς χώρους. Όπου και φοράνε, βέβαια το κράτος θα συνεχίσει τα κρίσιμα σημεία. Γιάννη, ευχαριστώ. Χρηματοδότηση ήθελα απλά να πω προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Χθες μόνο ανακοινώθηκε νέα επιχορήγηση 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλημέρα, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.